το πράγμα. Σε ποια χώρα θα πάρει τα σβάσματα. Θέλω να πω ότι διαχείριση. Σε ποια χώρα θα πάρει τα επιλογών. Δεν μπορεί να αποκαλύψει τη χώρα που θα πάρει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν ακούσει έναν αρχηγό να λέει δεν θα χορεύουμε όπως θέλουν οι αγορές και θα τρομάξουμε τις αγορές και διάφορα τέτοια, αγαπητή Δούκησα, εσύ καταλαβαίνεις. Ας πούμε ότι έρχεσαι να διαπραγματευτείς ένα δάνειο μια τράπεζα. Γιατί χρειάζεται δάνειο. Καλός, κακός, έχεις φτάσει να χρειάζεσαι. Αν πριν μπει στο κατάστημα λες με δε μια τέτοια τράπεζα, θα τα πάρω με τον ζόρι γιατί έτσι γουστάρω, πόσες πιθανότητες έχεις να πάρεις το δάνειο. Δεν μου λες να σου να μιλήσουμε πρακτικά τώρα. Έχεις εγκαταλείψει τελείως την ιδέα του να φύγεις μόλις βγει ο Τσίπρας. Γιατί θα βγει αυτό, ένα θέμα χρόνου. Τι λες να φύγω. Ελπίζω θα φύγεις από την Ελλάδα, μα βγει ο Τσίπρας. Άλλαξε, θα μείνεις. Αν έχω εκλεγεί βουλευτής, προφανώς θα είμαι ψήφιος βουλευτής με Νέα Δημοκρατία, το με το καλό. Είναι εκλογές. Άμα έχω εκλεγεί βουλευτή, θα φύγω. Άμα έχει εκλεγεί βουλευτή, θα δώσω να μείνω. Δεν έχω εκλεγεί, θα δω τι θα κάνω. Το σκέφτομαι. Άμα το Τσίπρας με τη βιβλία. Σε ποια χώρα στην Αγγλία να πουλάει βιβλία του Σέξπιρ. Σε ποια χώρα μπορεί να πουλάει βιβλία. Ή μπορεί να πουλάει στην Ομογένεια. Είμαι έτοιμη. Η Ομογένεια με έχει καλέσει και στην Νεόρκη και στην Αυστραλία. Η Ομογένεια δεν μπορεί να φύγει όμω. Έχει και την εκπομπή μαζί με τον Γιώργο. Δηλαδή έχετε και τα παιδιά. Αυτό με συγχωρεί πώ το άκουσε. Ποιο. Δηλαδή. Δεν σου έχουν ξεφύγει. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Ένα το οποίο θα φτύνει ότι δίνω φιλοπορία στην Ευγενία που θα πάει. Δεν πιστεύω η Ευγενία, ξέρω ότι σε ακούει. Δεν είναι. Ευγενία, δηλαδή, πάρα πολύ καλό κορίτσι. Δεν είναι, μπράβο. Αυτό λέμε. Η παρέα με το Λιάγκα βέβαια την επηρεάζει, πιστεύει. Τι. Εξακολουθεί και είναι καλό κορίτσι η Ευγενία μαζί με το Λιάγκα. Έλεος. Συγγνώμη, δεν μπορώ να πει. Η εικόνα τη έλεος. Τι. Με το Λιάγκα. Με το Λιάγκα. Στο ραδιόφωνο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πω ο Γιώργος ο Λιάγκας. Την έχει παρασύρει λίγο, πιστεύεις. Λέει διάφορα. Σεξουαλικά, και μπλέκει και μένα μέσα και αυτό με ενοχλεί. Τον λέει Πεναρά. Το λέει ότι είναι ο καλύτερος εραστής στην Ελλάδα. Λέει τέτοια. Πεναρά. Για τον Άδωνη. Εσύ ήρθε. Ηχογράφησε και τον Οτόκουλο. Η γυναίκα δεν έχει πει τίποτα για σένα. Λέει ότι όταν παίρνουν στο κρεβάτι, εσύ όταν πολύ. Λέει τέτοια, παιδιά. Λέει τέτοια. Τα μπακαρά. Γιώργο, έχει δουλειά. Θέλουμε να το ηχογραφήσει. Παιδιά, σα ορκίζομαι. Λέει ότι. Τον είπε Πεναρά. Τον έχει πει Πεναρά. Εραστή. Ότι έχει ένα συγκεκριμένο σημείο που υπερτερεί κτλ. Στο δικό μου το χωριό του Max Information το λένε αυτό, Στο δικό μου το χωριό του Max Information το λένε αυτό. Η Ευγενία του είναι ο καλύτερος εραστής στην Ελλάδα. Αυτό το έχει πει ο Λιάγκας. Και μετά. Όχι, δεν έχει πει η Ευγενία. Συμφώνησε. Δεν έχει πει τίποτα η Ευγενία. Έχει πει ο Λιάγκας και έχει πει. Ότι εσύ είσαι ο καλύτερος εραστής. Ή ότι αυτό είναι. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα, δεν άκουσα. Για τον Άδωνη, μάλλον. Επαναλαμβάνω. Είναι ένα χιούμορ του κυρίου Λιάγκα. Τι είπε ο Λιάγκας. Ο Λιάγκας είπε ότι η Ευγενία είπε ότι ο Άδωνης είναι ο καλύτερος εραστής. Αλλά εδώ υπάρχει αμφισβήτηση από τον ίδιο τον Άδωνη ότι το είπε. Εγώ δεν λέω αν είμαι. Λέω ότι αυτό σίγουρα δεν αφορά τον κύριο Λιάγκα, τον ελληνικό λαό. Για αυτό μου παραγωγεί απλά. Είναι ένα θέμα που αφορά εμένα και την Ευγενία. Ναι, αλλά να μπλέξουμε τα μίντια τώρα. Θε του κυκλώματο. Και απορώ ότι κάνει από την άλλη πλευρά. Μούτζο Σέτα, άκουσε με. Ναι. Τώρα δεν κατοχυρώνει τη σύνταξη του βουλευτή. Εγώ δεν έχω κατοχυρώσει την σύνταξη. Ρίξε μια. Τώρα. Λοιπόν, ρίξε μια μούτζα, έλα από την πλευρά των μίντια, κάνε ένα γανάρι, κάνε ένα σταθμό, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Λέει για τα δικά σου, να πα πολύ καλύτερα. Όταν έφυγα από υπουργό που λέει ο Βαγγελής. Δεν ένιωσε καλύτερα. Μου κάνουν πρόταση δύο-τρία κανάλια να πάρω κουμπέ. Δεν, ναι. Δεν μου κάνουν. Και ραδιόφωνο και πολιτικέ. Και ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ποια κανάλια. Άστα, δεν έχει σημασία. Καλά κανάλια. Μεγάλα. Δηλαδή υπαρκτά, όχι τα καινούργια τα παιδιά. Όχι, μεγάλα κανάλια. Μεγάλα κανάλια. Δηλαδή να βγει σχολιαστή στο Μέγκα σου πάνε. Εντάξει, άστα, δεν έχει σημασία. Μα τι είναι, αυτό ξέρω. Δεν έχει σημασία. Αλλά η. Ένα σπόρισμα είναι ενεργό πολιτική. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να είμαι πολιτικός. Δεν είναι το κάνω το ζόρι. Είναι ένα χούι. Ευχαριστιέμαι. Πάνω που έχει ξύλο, έχει βρισχές, έχει λάσπη, τα χιόνια. Αν έβγαινες κάθε μέρα με τον Πρετεντέρ, δεν θα τα έχει όλα αυτά. Εδώ κατάφερε να τα πω. Για τον Πρετεντέρ έχουμε συμμεριζόμαστε από κοινού το εμπάργκο του ΣΥΡΙΖΑ.